Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Οι διμερείς μας σχέσεις είναι καλές. Έχουμε καλές σχέσεις με την Ρωσία. Βεβαίως περάσαμε διάφορες δυσκολίες στο παρελθόν. Ίσως δεν είναι σκόπιμο να τις αναφέρουμε. Όμως όλα αυτά εντάσσονται σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον, θα έλεγα προβληματικό. Σε μια δύσκολη και ευαίσθητη γεωπολιτικά στιγμή. Ποια είναι η σημασία αυτής της συνάντησης, τι περιμένουμε από αυτή την συνάντηση? Πρώτα απ' όλα είναι μια συνάντηση που έχει και ένα υψηλό συμβολισμό. Πέρα από ότι φέτος έχουμε και το έτος Ελλάδος-Ρωσίας, έχουμε και τα 200 χρόνια της Επανάστασης και ξέρετε πολύ καλά ότι η ομόθρησκη Ρωσία είχε σημαίνοντα ρόλο στον αγώνα των Ελλήνων κατά του Οθωμανικού ζυγού την εποχή εκείνη, και αυτό είναι κάτι το οποίο τον γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες διαχρονικά. Είναι λοιπόν αυτή η συνάντηση η πρώτη συνάντηση φυσική που κάνει ο Ρώσος πρόεδρος έναν ξένον ηγέτη και δι' Ευρωπαίο. Λόγω της πανδημίας γνωρίζετε ότι είχαν ακυρωθεί πάρα πολλές επισκέψεις εκατέρωθεν. Άρα λοιπόν έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας σήμερα υποδέχεται τον Έλληνα πρωθυπουργό στο Σότσι. Η συνάντηση αυτή, κύριε Σιαφάκα, έρχεται ως συνέχεια της εξαιρετικά επιτυχημένης μεικτής διυπουργικής επιτροπής. Με τη συμπροεδρία βέβαια του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών του Μιλτιάδη του Βαρβιτσιώτη, όπου υπεγράφηκε ένα σχετικό πρωτόκολλο το οποίο δίνει την απαραίτητη ορμή σε συνεργασία σε διαφόρους τομείς. Και αυτό αναγνωρίζεται, επιτρέψτε μου να πω, και από τον Ελληνορωσικό Συνδεσμό. Διάβασα με ενδιαφέρον το άρθρο του κ. Ψαλιδόπουλου, του πρόεδρου του Ελληνορωσικού Συνδεσμού, πριν από λίγες ημέρες, όπου και εκεί οι άνθρωποι συνηγορούν στο ότι η μεικτή διυπουργική είχε πάρα πολύ σημαντικά Πάντως, θετικά αποτελέσματα. Ο κ. Ψαλιδόπουλος λέει και κάτι άλλο, ότι έχουμε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον δύσκολο και όποια θέματα τεθούν και συζητηθούν δεν θα είναι αμιγώς διμερή. Η αλήθεια είναι ότι τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου δεν είναι διμερή, κύριε Σιαφάκα. Και νομίζω ότι συμφωνούν και οι ακροατές μας με αυτό. Είναι περιφερειακά ζητήματα, είναι ζητήματα ασφαλείας, είναι ζητήματα σεβασμού του διεθνούς δικαίου, είναι ζητήματα διεθνούς νομιμότητας. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, η Ρωσία σαφώς και έχει σημαίνοντα ρόλο, γιατί είναι μια χώρα μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο δεν αλλάζει και δημιουργεί συγκεκριμένες δυναμικές. Εμείς λοιπόν και σήμερα θα έχουμε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση απέναντι στους συνομιλητές μας στο Σότσι. Ο κ. Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει για άλλη μια φορά με απόλυτη ενάργεια τις ελληνικές θέσεις. Μένουμε ανοιχτοί στο διάλογο, στο πλαίσιο βέβαια του δικαίου της θάλασσας. Και είναι κέρια σημασίας η ξεκάθαρη τοποθέτηση της Μόσχας υπέρ του δικαίου της θάλασσας ως του μοναδικού εργαλείου το για έχει υπογραμμίσει και ο ζωνών. Κύριος Λαυρόφ εδώ στην Ελλάδα, αυτό που λέτε. Στην επίσκεψή του, είναι βεβαίως. Ακριβώς, είναι σημαντικό. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που μοιάζει με ερώτημα παγίδα. Βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Σότσι ως Έλληνας Πρωθυπουργός ή και ως εκπρόσωπος της Δύσης ή και τα δύο? Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κύριε Σιαφάκα, εκπροσωπεί σαφώς πρώτα και κύρια την ελληνική δημοκρατία και τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, όμως ταυτόχρονα είναι ένας ηγέτης μιας χώρας που ανήκει στον πυρήνα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Και μάλιστα ανήκει στον πυρήνα των δύο αυτών οργανισμών με υπερηφάνεια και με απόλυτη συνέστηση του ρόλου της. Έτσι λοιπόν, θα σας μιλήσω ξεκάθαρα. Ο Πρωθυπουργός έχει μια συγκεκριμένη άποψη, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι και απολύτως ορθή και εντεδειγμένη. Ότι η Ρωσία είναι μια χώρα που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτό που εμείς στις διεθνείς σχέσεις λέμε ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας. Συνεπώς, μια επικοδομητική σχέση με τη Μόσχα είναι προς το συμφέρον όλων, κύριε Σιαφάκα. Και της Ελλάδας και της Ρωσίας, αλλά και της Δύσης και της Ευρώπης γενικότερα. Και του ΝΑΤΟ. Έτσι λοιπόν, εμείς πραγματοποιούμε την επίσκεψη αυτή, ξέροντας πάρα πολύ καλά ποιοι είμαστε και ποιες είναι οι θέσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή να το μας, θέσω σας λέω, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή το Ένωση. Ερώτημα πιο... Δεν αλλάζει κάτι, κύριε Σιαφάκα. Ναι, κατανοητό. Να το θέσω όμως το ερώτημα πιο ειδικά. Επειδή παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον και την επικοινωνία που είχε με τον κύριο Μπλίνκεν, θέλω να ρωτήσω αν το γνωρίζετε ή αν μπορούμε να το υποθέσουμε, αν κομίζει κάτι στον πρόεδρο Πούτιν. Δηλαδή, αν λειτουργεί η χώρα μας ως γέφυρα, ως
ένας διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στη Δύση και την Δύση, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται, και Ευρώπη και Αμερική. Τώρα μιλάμε για την Αμερική. Αν παίζει έναν ρόλο γέφυρας, διάβλου επικοινωνίας ανάμεσα στην Δύση και την Ρωσία, η χώρα μας. Κύριε Σκεφάκα, δεν γνωρίζω το περιεχόμενο της συζήτησης που είχε ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Μπλίνκεν. Αντιλαμβάνομαι ότι ήταν μια συζήτηση ιδιωτική. Εκείνος που γνωρίζω είναι ότι η Ελλάδα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σταθερά προκρίνουν την ανάγκη να διατηρούνται ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας ανάμεσα όχι μόνο στην Ελλάδα και τη Ρωσία, αλλά ανάμεσα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία ή και το ΝΑΤΟ και τη Ρωσία. Mm-hmm. Ξέρετε γιατί? Διότι η απουσία επαφής είναι χειρότερη από τη διαφωνία, διότι δημιουργεί χώρο για παρερμηνίες, για καχυποψία και για, θα σας έλεγα, λάθος αναγνώσεις πραγματικότητας. Και δεν θα ήθελε κανείς να προκαλούνται εντάσεις άνευ λόγου και αιτίας. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν, σας λέω με τα βεβαιότητας ότι η Ελλάδα επιθυμεί και υποστηρίζει του να παραμένουν ανοιχτοί και ενεργοί οι διάβλοι επαφής με την Ρωσία σε κάθε επίπεδο και σε κάθε ευκαιρία. Αυτό είναι μία αρχή, αλλά θέλω να ρωτήσω και επιμένω σε αυτό, αν υπάρχει και κάποια κατεύθυνση, κάποια ευρωπαϊκή οδηγία στη βάση αυτή που λέτε. Κοιτάξτε, η Ελλάδα ως ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ πάντοτε προσεγγίζει με ιδιαίτερη προσοχή και με ενδιαφέρον αυτές τις επαφές. Δεν κρύβουμε εμείς την ανησυχία μας, για παράδειγμα, κύριε Σκεφάκα, για την ένταση στην Ουκρανία. Δεν κρύβουμε την ανησυχία μας για την κρίση στον Ντόνμπας. Δεν κρύβουμε την άποψή μας ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση ή αύξηση της έντασης στην Ουκρανία δεν συμφέρει κανέναν. Ούτε τη Ρωσία, ούτε την Ουκρανία, ούτε την Ευρώπη γενικότερα. Επομένως, εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη θέση σε αυτό, ότι ο διάλογος, η συνεννόηση και η εφαρμογή των συμφωνιών είναι μονόδρομος. Άρα μου λέτε ότι και το Ουκρανικό αναμφίβολα θα τεθεί στην συζήτηση αυτή ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο Πούτιν. Δεν θα μπορούσε όταν συζητάνε δύο ηγέτες, κύριε Σκιαφάκα, για ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας να μην αναφερθούν στη Μεσόγειο, στην Κύπρο, στην Ουκρανία. Εδώ όμως υπάρχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα. Έτσι, η Ρωσία απειλεί, η ίδια το διαψεύδει, με εισβολή στην Ουκρανία. Από την άλλη, θέλει εγγυήσεις, ζητάει εγγυήσεις ότι δεν θα ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και ότι δεν θα υπάρξουν εγκαταστάσεις στρατιωτικές στα συγκεκριμένα εδάφη. Η Ελλάδα έχει μια ξεκάθαρη θέση ότι πρέπει να παραμείνουμε όλοι προσιλωμένοι στις συμφωνίες του Μίνσκ, στη διαδικασία του Μίνσκ και στο πνεύμα αυτής της προσπάθειας. Και να σας πω ότι η Ελλάδα έχει και ένα έξτρα ενδιαφέρον για τα τεκτενόμενα στην περιοχή λόγω της ισχυρής παρουσίας της ελληνικής ομογένειας σε εκείνη τη γεωγραφική ενότητα, κύριε Σκεφάκα. Ποτέ δεν ξεχνάει η Ελλάδα τους ομογενείς μας που ζουν εκεί και πάντοτε είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της κυβερνητικής προτεραιότητας. Όμως επιτρέψτε μου μία αναφορά, γιατί περάσαμε λίγο έτσι ξόφαλτσα το Κυπριακό. Στο Κυπριακό η Ρωσία έχει επιδείξει μία επικοδομητική στάση. Πάντοτε η Ρωσία είναι συνεπής στις θέσεις. Το είπαμε στο ξεκίνημα ότι στηρίζει τη λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και πήρε θέση ακριβώς και για τα Βαρόσια, έτσι, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτες τυχόν μονομερείς ενέργειες. Αλλά θέλω να ξαναγυρίσω στο Ουκρανικό, γιατί είναι ένα ζήτημα με παγκόσμιες διαστάσεις. Βλέπετε στρατιωτική εμπλοκή της Ρωσίας στην Ουκρανία? Και εάν συμβεί αυτό, εμείς εδώ στην Ελλάδα, στην Αλεξανδρούπολη, έχουμε μια τεράστια βάση αμερικανική. Ελοχεύει ο κίνδυνος εμπλοκής στρατιωτικής έμεσα και της χώρας μας? Κοιτάξτε, σε μια τέτοια περίπτωση τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ νωρίς, δεν ξέρει κανείς τι θα συμβεί στην Ουκρανία. Είναι αλήθεια ότι η ένταση αυξάνεται και αυτό δεν είναι ευχάριστο, κύριε Σκεφάκα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία διαφωνεί με την κλιμάκωση στο ουκρανικό πεδίο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να αναζητηθούν οι τρόποι σε κεντρικό επίπεδο, ευρωπαϊκό επίπεδο, να πριτανεύσει η λογική και να μην οδηγηθούμε σε μια έξαρση
των παθών και των εθνικιστικών παθών εμπολής στην Ουκρανία από τις, από τις δύο πλευρές. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι συνεχίζουμε εμείς να λειτουργούμε επικοδομητικά. Σας επαναλαμβάνω ότι στηρίζουμε τη διαδικασία του Μίνσκ και σε ό,τι μας αφορά και στο βάρος που έχουμε, το ειδικό βάρος που έχουμε ως παλιότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη, θα εργαστούμε με κάθε τρόπο για να ηρεμήσουν τα πνεύματα στην Ουκρανία. Ξέρετε γιατί? Διότι αν συμβεί μία περαιτέρω κλιμάκωση, δεν θα έχουμε νικητές, κύριε Σκιαφάκα. Θα έχουμε μόνο ιτημένους παντού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο η Ελλάδα το πιστεύει και γι' αυτό θα εργαστεί με μεγάλη μεθοδικότητα, θα συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση τη σωστή. Το θέμα είναι ότι αν συμβεί αυτό που λέτε, αν συμβεί αυτό που λέτε, θα πω αυτό που λέγαμε τότε για τα Βαλκάνια, ότι η φωτιά θα είναι ξανά στην πόρτα μας. Σαφώς, και γι' αυτό σας λέω ότι όπως και στα Βαλκάνια επιδείξαμε και επιδεικνύουμε σήμερα ένα επικοδομητικό ρόλο, μιλώντας ξεκάθαρα για μια αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής προοπτικής της γειτονιάς μας. Ας μην κορδευόμαστε, κύριε Σεφάκα, και η Ευρώπη έκανε λάθη με τα Βαλκάνια. Και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές εσείς και εγώ. Και η Ευρώπη και η Γερμανία έκανε λάθη με τα Βαλκάνια. Έχουν σημειωθεί σημαντικές καθυστερήσεις που ρίξανε νερό στον μήλο των ευρωσκεπτικιστών και των λαϊκιστών στη Βαλκανική. Σωστά, σωστά. Και αφήσαμε η Ευρώπη, αφήσαμε ένα κενό το οποίο σπεύσαν ή επιχείρησαν να καλύψουν τρίτες δυνάμεις εξωβαλκανικές, θα σας έλεγα. Μάλιστα. Όπως για παράδειγμα την Τουρκία. Λοιπόν, δεν πρέπει αυτό να επαναληφθεί και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Χρειάζεται λογική και κυρίως ψυχραιμία. Δεν θέλω να πείτε κάτι που δεν το πιστεύετε ή δεν το ξέρετε. Θέλω όμως να επιμείνω στο ερώτημα αν σήμερα κομίζει κάτι ο κύριος Μητσοτάκης στον πρόεδρο Πούτιν, αν κομίζει ένα μήνυμα ειρήνης από την πλευρά της Δύσης ή απλά προσπαθεί να σταθμίσει καταστάσεις ή θα σταθμίσει καταστάσεις με το δεδομένο ότι και η τηλεδιάσκεψη Biden-Putin από ό,τι μαθαίνουμε δεν πήγε και πολύ καλά. Δεν έχουμε και πληροφόρηση, είναι αλήθεια, παρά μόνο δημοσιογραφική για την τηλεδιάσκεψη των δύο προέδρων. Εμείς μιλήσαμε πριν από λίγο με Μόσχα, μας είπαν ότι τα πράγματα δεν ήταν καλά, ήταν άγρια. Και ότι αυτό που συμφωνήθηκε δεν είναι το έλασον, είναι σημαντικό και αυτό, αλλά κάτι παραπάνω όχι. Είναι αυτό που έλεγε παλαιά ο Ανδρέας Παπανδρέου, μη πόλεμος. Αυτό μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα στείλει σήμερα από το Σότσι δύο συγκεκριμένα μηνύματα. Το πρώτο μήνυμα, όπως σας είπα, είναι ότι η Ρωσία είναι και πρέπει να συνεχίσει να είναι κομμάτι της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας, άρα μια καλή και επικοδομητική σχέση είναι προς το συμφέρον όλων μας. Και δεύτερον, οι σχέσεις Ελλάδας και Ρωσίας είναι τόσο παλιές και στέρες, διότι ενώνονται από δεσμούς πνευματικούς και ιστορικούς. Και θρησκευτικούς. Και αυτό αναφέρομαι με την έννοια πνευματικούς. Η ιστορικότητα λοιπόν των δύο λαών αποτελεί ένα στοιχείο ενοποιητικό. Επομένως, μπορούμε να χτίσουμε και να ανανεώσουμε τη σχέση μας με συγκλήσεις που απορρέουν από αυτήν την κοινή ιστορική μοίρα. Έως εκ τούτου, νομίζω είναι πολύ σημαντικά τα δύο αυτά μηνύματα και ας μείνουμε σίγουρα σε αυτά. Θερμά ευχαριστώ, κύριε Χατζηβασιλείου, για τη συζήτηση.